φίλη, κυρία Κεράστα, με κάλυψε πάρα πολύ, γιατί έχει την εμπειρία του σωματείου των φίλων της βιβλιοθήκης. Εγώ λίγο θα αναφερθώ σε κάποια ίσως νομικά θέματα. Ως αναγνώστρια ξεκίνησα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, χάρη στην κυρία Αλεξάνδρα Παπάζογλου και στη βιβλιοθήκη του ψυχικού, της οποίας η ψυχή είναι η κυρία Παπάζογλου. Επειδή σχηματίστηκε μια ομάδα από φίλους και σταθερούς αναγνώστες, σκεφτήκαμε ότι χρειάζεται να φτιάξουμε ένα νομικό σχήμα. Και για να μπορέσουμε ακριβώς να βοηθήσουμε και τη βιβλιοθήκη να συνεργαστούμε μαζί, αλλά και να προωθήσουμε και το ίδιο το βιβλίο. Έτσι λοιπόν, έκατσα και εγώ λιγάκι να διαμορφώσω κάποιες σκέψεις νομικές πάνω στο σχήμα που θα μπορούσε να πάρει αυτή η ομάδα των φίλων. Αυτό το κάτι παραπέρα που διευρύνει τους ορίζοντες μιας βιβλιοθήκης, όπως είπε και η κυρία Κεράστα, και τη φέρνει πιο κοντά στον κόσμο, είναι η συνεργασία της με ιδιώτες και φορείς που θα συνεισφέρουν βέβαια και οικονομικά και στη διεύρυνση του σκοπού της. Οι εξωστρεφείς επίσης εκδηλώσεις των βιβλιοθηκών, όπως είναι οι λέσχες, οι εκδηλώσεις για παιδιά, δημιουργούν προϋποθέσεις για δημιουργία αυτών των φίλων της βιβλιοθήκης. Οι φίλοι των βιβλιοθηκών, προκειμένου να διαχειριστούν συλλογικά και αποτελεσματικά τα διοικητικά, οικονομικά και λοιπά ζητήματά τους, είναι σκόπιμο να έχουν μια νομική μορφή. Και αυτή η μορφή μπορεί να είναι είτε σωματείο, είτε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Η επιλογή της μιας ή της άλλης μορφής που θα φτιάξουμε αυτή τη λέσχη μας, των φίλων, εξαρτάται από τις προϋποθέσεις και τα δεδομένα κάθε βιβλιοθήκης και των ανθρώπων που θα απαρτήσουν τα μέλη της. Οποιαδήποτε νομική μορφή έχει μια λέσχη ή βιβλιοθήκη, σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ο σκοπός ή η σκοπή της σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπική. Και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή είτε σωματείο επιλέξουμε, δηλαδή αυτή τη νομική μορφή να έχει το σωματείο των φίλων, είτε αστική μη κερδοσκοπική, απαιτείται καταρχήν μια συμφωνία, δηλαδή μια σύμβαση ή αλλιώς καταστατικό ή συστατική πράξη, στην οποία θα αναφέρουμε την επωνυμία, την έδρα, τους σκοπούς ή το σκοπό, τα ονόματα των μελών ή των εταίρων, τον τρόπο της διοίκησης, της εκπροσώπησης, τους φόρους, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη λύση, την εκαθάριση κλπ. Κοινό γνώρισμα των δύο αυτών νομικών σχημάτων είναι η μη διανομή κερδών στα μέλη ή τους εταίρους τους. Τώρα, δύο βασικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών νομικών σχημάτων που έχουν κάποια σημασία, πρακτική σημασία, είναι: πρώτον, για τη σύσταση του σωματείου απαιτούνται τουλάχιστον 20 μέλη, ενώ για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία τουλάχιστον 2. Συνεπώς, το σωματείο ενδείκνυται εκεί που έχουμε περισσότερα μέλη που θα καταβάλουν και αναλογικά μικρότερες εισφορές από μια μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία που θα έχει λίγα μέλη ή εταίρους. Δεύτερον, το καταστατικό του σωματείου ελέγχεται ως προς την ομιμότητά του από το δικαστήριο σε ειδική διαδικασία μετά από υποβολή αίτησης των ιδρυτών του. Μόνο όταν το δικαστήριο εγκρίνει το καταστατικό με τελεσίδικη απόφαση, εγγράφεται το σωματείο στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου και αποκτά νομική υπόσταση. Αντίθετα, για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία δεν απαιτείται δικαστική απόφαση προκειμένου να βεβαιωθεί η νομιμότητα του καταστατικού της. Περίληψη του καταστατικού της υποβάλλεται στο πρωτοδικείο της έδρας της και με τη δημοσίευσή της η εταιρεία αποκτά νομική υπόσταση. Συνεπώς, έχει μια σημασία αυτό. Γιατί το λέω αυτό και γιατί το αναφέρω? Διότι για να συσταθεί ένα σωματείο πρέπει να περάσει μια ολόκληρη διαδικασία που συνεπάγεται δικηγόρους, δικαστήρια, προσδιορισμούς, δικασίμους. Δηλαδή θέλει τουλάχιστον 1,5 χρόνο με τα δεδομένα της Αθήνας, δηλαδή όπως λειτουργούν τα δικαστήρια της Αθήνας, για να μπορέσει να αποκτήσει νομική υπόσταση και ανάλογα έξοδα. Ενώ η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία δεν απαιτεί τέτοια δαπάνη. Συνήθως οι φίλοι των βιβλιοθηκών λειτουργούν νομικά ως σωματεία, όπως και οι φίλοι της βιβλιοθήκης Λιβαδιάς, και όχι ως αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Και τούτο διότι η εταιρεία από τη φύση της καταρχήν έχει σκοπό οικονομικό. Ο οικονομικός σκοπός βέβαια δεν είναι κατά ανάγκη εμπορικός, μπορεί να περιέχει και παροχές με οικονομική αξία.
Επομένως, οποιοδήποτε χαρακτηρισμό δώσουμε εμείς στο νομικό σχήμα που θέλουμε να φτιάξουμε, αυτός ελέγχεται από φορολογικής πλευράς. Και επειδή έχει γίνει στο παρελθόν κατάχρηση από τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, λεγόμενες μη κερδοσκοπικές, υπό το μανδύα των οποίων υποκρύπτονταν εμπορικές δραστηριότητες, γι' αυτό το λόγο από φορολογικής πλευράς, κάθε αστική εταιρεία κερδοσκοπική ή μη πλέον αντιμετωπίζεται από τον νόμο ως επιτιδευματίας και έχει τις ίδιες με αυτόν υποχρεώσεις, όπως τήρηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, βιβλία β' κατηγορίας, έκδοση στοιχείων, βιβλία εσόδων-εξόδων, αποδείξεις για πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Αντίθετα, τα σωματεία δεν θεωρούνται εξορισμού κερδοσκοπικά και από φορολογικής πλευράς δεν υποχρεούνται καταρχήν στην τήρηση των βιβλίων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται ρητά από τον κώδικα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σε φόρο υπόκεινται μόνο έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων ή από κινητές αξίες ή από επιχειρηματικές ή εμπορικές συναλλαγές, όχι όμως οι συνδρομές, οι εγγραφές των μελών που στερούνται των γνωρισμάτων εισοδήματος. Και τις συνδρομές αυτές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις ύπαρξης. Επίσης, ευκαιριακές εκδηλώσεις για πραγματοποίηση εσόδων για επίτευξη του σκοπού του μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου, αυτές απαλλάσσονται από τη φορολογία. Δηλαδή, συμπερασματικά θα πρέπει να σταθμίσουμε σε κάθε περίπτωση τι εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς μας και αναλόγως να δούμε τι μορφή θα πάρει αυτό το σχήμα που θέλουμε να φτιάξουμε. Από τη στιγμή που θα φτιάξουμε το καταστατικό του σωματείου μας, είναι σκόπιμο, αρχικά τουλάχιστον, να συμβουλευτούμε ένα φοροτεχνικό, προκειμένου να έχουμε την επιβαλλόμενη τάξη και διαφάνεια στα οικονομικά μας. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όσο πιο τακτικά ενημερώνονται τα μέλη για τα οικονομικά και την εν γέννη διαχείριση του σωματείου, δηλαδή όσο μεγαλύτερη διαφάνεια υπάρχει, τόσο καλύτερα θα λειτουργεί αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω μόνο και στα σχέδια ενός καταστατικού μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έχει αναρτηθεί, μου είπε η κυρία Παπάζογλου, ήδη στο διαδίκτυο. Καταστατικά για σωματεία υπάρχουν πάρα πολλά. Απλώς εδώ έκανα τη διάκριση, γιατί πολλές φορές γεννάται το ερώτημα γιατί να επιλέξω τη μία ή την άλλη νομική μορφή, τι εξυπηρετεί το ένα ή τι εξυπηρετεί το άλλο. Αυτά ήταν οι δύο βασικές διαφορές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία είναι όταν έχουμε μέλη που θέλουν να συνεισφέρουν με κάποια περιουσιακά στοιχεία σοβαρά, ας πούμε, υπάρχουν να γίνουν σοβαρές δωρεές. Δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός των μελών, ούτε περιμένουμε ίσως από πολλά από τα μέλη. Όταν αυξηθεί ο αριθμός των μελών μας, μπορούμε να δούμε μια άλλη μορφή. Αυτά.